Τσίπρα να καταθέτει στη Βουλή των Ελλήνων τις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας έναντι του ελληνικού λαού, δεσμεύσεις ταυτόσιμες με τις προεκλογικές. Διότι για εμάς είναι θέμα τιμής και υπευθυνότητας να μιλάμε την ίδια γλώσσα απέναντι στο λαό αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά. Είναι θέμα τιμής και υπευθυνότητας να μιλάμε την ίδια γλώσσα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. Και αυτό κατέστηκε χθες σαφές από τον Πρωθυπουργό. Η επιδίωξή μας είναι μια κοινά αποδεκτή λύση για τη βιωσιμότητα του χρέους, χωρίς μνημόνια λιτότητας και εξόντωσης του λαού, στο βωμό της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των δανειστών. Επιδίωξή μας είναι η αναβάθμιση της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ισοτιμία και αλληλοσεβασμό και όχι με όρος αποικίας. Έτσι λοιπόν δεν εκβιάζουμε κανέναν, αλλά και δεν εκβιαζόμαστε. Με τα πρώτα τους βήματα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση πέτυχαν άμεσα την πραγμάτωση του βασικού προεκλογικού συνθήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα ήρθε λοιπόν στην καρδιά εκατομμυρίων πολιτών. Το χαμόγελο επανεμφανίστηκε σε εκατομμύρια χίλια ανθρώπων πληγωμένων και ταπεινωμένων από τη βαρβαρότητα των μνημονίων. Το φρόνημα και το ηθικό ψήλωσαν. Η βάση με αισιοδοξία διαγράφεται ήδη στη συνείδηση του λαού. Τα παραπάνω από μόνα τους είναι μια σημαντικότατη ποιοτική διαφορά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αποτελούν δε την απαραίτητη προϋπόθεση της ολόπλευρης και ποικιλότροπης στήριξης που έχει ανάγκη αυτή η κυβέρνηση για να επιτύχει στο έργο της. Και αυτή η στήριξη αποτυπώνεται ήδη στη γενικευμένη λαϊκή αποδοχή και εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η κυβέρνηση. Αποτυπώθηκε δε ακόμη και από τη συγκέντρωση χιλιάδων κόσμου στις 5 Φλεβάρι στο Σύνταγμα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Στόχος μας να κάνουμε πράξη, να δώσουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο και μορφή και στις τρεις έννοιες του τρίπτυχου συνθήματός μας. Αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, δημοκρατία. Και πιστεύω, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, ότι οι προγραμματικές δηλώσεις που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός κινούνται ακριβώς προς την υλοποίηση αυτού του στόχου. Δυστυχώς φαίνεται ότι κάποιοι εδώ μέσα δεν αντιλαμβάνονται ακόμη ότι έχουν αλλάξει ήδη πολλά. Και ακούσαμε εδώ απόψε τα ίδια που ακούγαμε και μέχρι πριν τα Χριστούγεννα, ότι δήθεν η προηγούμενη κυβέρνηση θα έφερνε το τέλος των μνημονίων. Να σας θυμίσω μήπως, βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, ότι στο τελευταίο σχέδιο νόμου της προηγούμενης Βουλής στις 21 Δεκέμβρη ψηφίσατε τροπολογία για την κύρωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την παράταση της δανειακής σύμβασης με την οποία θα φέρνατε νέα επαχθή μέτρα σε βάρος του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναμφίβολα ο τομέας της κοινωνικής ζωής που βάλθηκε περισσότερο από τα 4,5 χρόνια μνημονιακής πολιτικής, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο χτύπημα της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού, είναι ο τομέας της υγείας. Θεωρώ εδώ σκόπιμη τη σύντομη επιγραμματική αναφορά στην παρούσα κατάσταση στον χώρο της υγείας. Τα μνημόνια ως συνέχεια των εμφυλελεύθερων πολιτικών των προηγούμενων δεκαετιών επέφεραν βαρύ πλήγμα στο δημόσιο σύστημα υγείας και στη δημόσια υγεία. Βασικά της χαρακτηριστικά, η μεγάλη υποχρηματοδότηση με 40% και πλέον περικοπές των δημόσιων δαπανών μόνο στα χρόνια του μνημονίου. Δραματική υποστελέχωση, διάλυση των δημόσιων δομών με κλείσιμο νοσοκομείων, κλινικών, τη συρρήκνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο απαράδεικτο παιδί, την τεράστια διαφυγή δημόσιων πόρων προς το μεγάλο ιδιωτικό τομέα της υγείας, που θα επιταχύνονταν με τη δημιουργία της ΕΑΝ ΑΕ, τη μεγάλη έλλειψη φαρμάκων και στοιχειωδών αναλώσιμων υλικών που αναγκάζουν τους ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για στοιχειώδη φάρμακα, ακόμα και για υλικά που χρειάζονται τα δημόσια νοσοκομεία, τις εξαθλιωμένες συνθήκες και εργασιακές σχέσεις των υγειονομικών, αλλά πιο σημαντικό το υγειονομικό apartheid με τον αποκλεισμό εκατομμυρίων ανθρώπων από την πρόσβαση στην υγεία. Οι συνέπειες στη δημόσια υγεία, τραγικές σύμφωνα με τις αιτήσεις εκθέσεις ελληνικών και διεθνών οργανισμών, αλλά και επιστημονικές μελέτες. Αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας, με χαρακτηριστικότητα την αύξηση των αυτοκτονιών, της περιγεννητικής θνησιμότητας, την επιδημική επανεμφάνιση λοιμωδών νόσων που είχαν εξαφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες από τη χώρα, όπως η ελονοσία, επιδημίες του ιού του Δυτικού Νείλου, του
HIV. Δραματική μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών και ενηλίκων με ορατούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση που παραλαμβάνει η νέα κυβέρνηση στον χώρο της υγείας. Έτσι λοιπόν, αναγκαστικά το πρώτο μέλημά μας αλλά και χρέος μας απέναντι σε αυτό το λαό είναι να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την υγειονομική κρίση, την υγειονομική φτώχεια, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ανακούφισης και προστασίας των πιο ευάλωτων και αδύναμων και στη συνέχεια μέρα με τη μέρα, μήνα το μήνα, να οικοδομούμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα παρέχει σύγχρονες, ποιοτικές, δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε κάθε κάτοικο αυτής της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι τα μέτρα άμεσα και μακροπρόθεσμα που εξήγηλε πριν λίγο απόψε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας θα επουλώσουν τις πληγές που άνοιξαν οι μνημονιακές πολιτικές, αλλά και θα ανοίξουν το δρόμο για την επίτευξη και του στρατηγικού μας στόχου για την υγεία. Η κεντρική, θα έλεγα, άμεση επιδίωξή μας είναι η πλήρης άρση του υγειονομικού apartheid, των εκατομμυρίων αποκλεισμένων, ανασφάλιστων και ασφαλισμένων από την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους κατάσταση και ικανότητα. Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η στοχευμένη στελέχωση με υγειονομικό προσωπικό των δομών υγείας, η εξασφάλιση των βασικών στοιχειωδών υλικών και φαρμάκων. Κεντρική θέση όμως κατέχει η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που στην ολοκληρωμένη του μορφή θα καλύπτει όλους τους κατοίκους της χώρας με ενιαίο τρόπο, που κεντρικός του προσανατολισμός θα είναι η πρόληψη, αγωγή και προαγωγή της υγείας. Και επειδή συχνά δεχόμαστε το ερώτημα για την οικονομική δυνατότητα υποστήριξης ενός τέτοιου συστήματος, δημόσιου συστήματος, απαντάμε ότι οι απαραίτητοι πόροι για την υγεία πρέπει και να αυξηθούν και να ανακατανεμηθούν και να εξοικονομηθούν. Δεν θα αναφερθώ εδώ στην αύξηση και ανακατανομή, που είναι και ζήτημα της συνολικής οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Είναι βέβαιο όμως ότι με πολλούς τρόπους μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι και όχι με κατασταλτικά, τιμωρητικά μέτρα και χαράτσια, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. 2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Κρίσιμη προϋπόθεση για την εξοικονόμηση είναι ο ίδιος ο δημόσιος χαρακτήρας των δομών υγείας και των υποστηρικτικών λειτουργιών που έχουν παραδοθεί τα τελευταία χρόνια στα εργολαβικά συμφέροντα. Αφού έχει αποδειχθεί ότι σε όλα τα επίπεδα, περισσότερο δε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ο δημόσιος τομέας είναι οικονομικά πολύ αποδοτικότερος από την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, η στροφή στην πρόληψη, αγωγή και προαγωγή υγείας εξοικονομεί σημαντικά ποσά που σήμερα κατευθύνονται σε άλλες κατευθύνσεις. Ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα. Ο αποκλειστικός μητρικός θυλασμός των βρεφών για 6 μήνες μπορεί, σύμφωνα με μελέτες, να εξοικονομήσει μέχρι και 300 εκατομμύρια ευρώ το έτος στο ελληνικό κράτος. Τέλος, η αντιμετώπιση του καταναλωτικού μοντέλου στην υγεία που οδηγεί στην προκλητή ζήτηση, στη ρεμούλα, στην υπερτιμολόγηση υλικών και φαρμάκων, εξετάσεων και υπηρεσιών, μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικά ποσά. Επιτρέψτε μου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, 2 λόγια για την εκλογική μου περιφέρεια, την Φθιώτιδα. Πέρα από την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την αναγκαία στήριξη και αναβάθμιση των δομών υγείας και παιδείας, αναγκαίες προτεραιότητες είναι η εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ, η υποστήριξη του εξυγχρονισμού της, μέτρα για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και αλληλείας, την αξιοποίηση σε όφελος του δημόσιου συμφέροντος των ιαματικών πηγών που σήμερα βρίσκονται στο ΤΑΙΠΕΔ με όρους συνεργατικής οικονομίας, την ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών δικτύων οδικών και σιδηροδρόμου με αναθεώρηση των συμβάσεων παραχώρησης για την ανακούφιση και σταδιακή απαλλαγή των πολιτών από το βάρος των διοδίων, την αντιπλημμυρική θωράκιση της κοιλάδας του Σπερχιού, την προστασία του περιβάλλοντος. Χαιρετίζω δε την εξαγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης απόψη για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ που έχουμε στο Δομοκό και την κάλυψη των φυλακών με υγειονομικό προσωπικό. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, από αυτό εδώ το βήμα τα τελευταία 2,5 χρόνια είχα και εγώ αναφερθεί στον καταλυτικό ρόλο του λαϊκού παράγοντα στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας στα χρόνια του Μνημονίου, ρόλο που οδήγησε στην πτώση 3 μνημονιακών κυβερνήσεων και την ανάδειξη της σημερινής κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας. Κάθε φορά τα λόγια μας αντιμετωπίζονταν με ειρωνικά μηδιάματα από την πλευρά των κομμάτων της τότε συμπολίτευσης. Σας λέμε και σήμερα λοιπόν ότι ο ίδιος αυτός περήφανος δημοκρατικός λαός θα βάλει και σήμερα τη σφραγίδα του στις εξελίξεις με τη μαζική συμμετοχή του μεθαύριο Τετάρτη στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα,
συλλαλητήρια στήριξης της κυβέρνησης στο μεγάλο αγώνα που δίνει για την απαλλαγή της χώρας από τη θηλιά του χρέους, της επιτήρησης, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την προκοπή των επόμενων γενιών. Σας ευχαριστώ.